Η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνη και Αυλοποτάμου αποτελεί θέμα υψηλή προτεραιότητα για τον νησί αλλά και για την ιερά επαρχιακή σύνοδο τη Εκκλησίας τη Κρήτη, που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά αύριο υπό την Προεδρία του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτη Ευγένιου. Μάλιστα, η Επαρχιακή Σύνοδο, στην επίσημη πρώτη του κυρίου Ευγένιου, θα κληθεί να εκλέξει τον αντικαταστάτη του στο Μητροπολιτικό Θόκο. Η πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στι 10 το πρωί και θα αναδείξει το τριπρόσωπο ενώ η δεύτερη το μεσημέρι για να αναδείξει τον νέο Μητροπολίτη. Η θέση δεν μπορεί να παραμείνει σε χειρία για περισσότερο από 40 ημέρε, ενώ την ίδια στιγμή ο χρόνο πιέζει, καθώ όλη η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όσον αφορά δε την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνη και Βλοποτάμου, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την εκλογή του. Η ημερομηνία ενθρόνηση δεν είναι κάτι που θα καθοριστεί την Παρασκευή. Ο ο νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνη, μετά την εκλογή του, θα δώσει τόσο το μικρό όσο και το μεγάλο μήνυμα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, όπω άλλωστε προβλέπει ο καταστατικό χάρτη τη Εκκλησία τη Κρήτη. Ακολούθω θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου ενώπιον τη Προέδρου τη Δημοκρατία Κατερίνα Ακελαροπούλου θα δώσει την νόμιμη διαβεβαίωση και θα υπογράψει το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Συνεπώ, η ημερομηνία τη ενθρόνηση είναι σε άμεση συνάρτηση με το πρόγραμμα τη Προέδρου αλλά και τη δημοσίευση του σχετικού φέξ στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν εκλεγεί αρχιμανδρίτη στη θέση του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνη και Αυλοποτάμου, τότε πρώτα θα γίνει χειροτονία του σε Μητροπολίτη και έπειτα η ενθρόνηση. Εφόσον όμω εκλεγεί επίσκοπο, θα ακολουθήσει μόνο ενθρόνηση. Τα ονόματα που θα συμπληρώσουν το τριπρόσωπο είναι ο επίσκοπο Κνωσού, πρόδρομο Ξενάκη, ο επίσκοπο Δωριλαίου, δαμασκηνό Λιονάκη, καθώ επίση και ο πρωτοσύγγελο τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτη, Μεθόδιο Βερνικάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με το καταστατικό, υποψήφιο μπορεί να υπάρξει και ιερωμένο εκτό νησιου. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ισοψηφία γίνεται κλήρωση εντό του Ιερού Νεροπολιτικού